Βρισκόμαστε στην οδό Βενιζέλο, στον πεζόδρομο στο κέντρο του Δημοτήχου. Πίσω μου βλέπετε τα γραφεία της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και το πρατήριο, το σούπερ μάρκετ που λειτουργούσε επί χρόνια και τώρα είναι κλειστά. Εδώ, με βάση τη συμφωνία που έγινε μεταξύ του Δήμου Δημοτήχου και του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, θα συνεργαστούν κάποιες από τις δραστηριότητες της Σχολής Ψυχολογίας που θα λειτουργήσει του χρόνου το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Θα στεγαστούν η φοιτητική λέσχη και κάποιες διοικητικές υπηρεσίες αλλά και εργαστήρια. Εκεί που βλέπετε τα κατεβασμένα στόρια απέναντι από, περίπου από τα γραφεία της πρώην νεάς Δημοτήχου είναι στο βάθος ο κινηματογράφος Ορφέας, στο αμφιθέατρο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τα μαθήματα, την ορκομασία και άλλες εκδηλώσεις των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, που θα λειτουργήσει ως πρώτο τμήμα από την πέμπτη έδρα του χρόνου στο Δημότιο. Το κτίριο της πρώην Αγροτικής Τράπεζας Δημοτήχου που βλέπετε πίσω μου προορίζεται επίσης να στεγάσει τις διοικητικές και άλλες υπηρεσίες του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις εξαγγελίες του χρόνου στο Δημότιο. Πίσω μου βλέπετε το πρώην ξενοδοχείο Άνεσης, το οποίο έχει περιέλθει στην κυριότητα της Μητρόπολης Δημοτήχου Οροστιάδος και Σουβλίου και το οποίο προσέφερε ο Σεβασμιότητας Δαμασκηνός για να χρησιμοποιηθεί ως φοιτητική εστία του Τμήματος Ψυχολογίας που αναμένεται να λειτουργήσει του χρόνου στην πόλη του Δημοτήχου.